Είμαστε με τον συντονιστή της νομαρχιακής του ΣΥΡΙΖΑ, Σταύρο Καραβασίλη. Κύριε Καραβασίλη, καλησπέρα σας. Θα θέλαμε να μας πείτε για τα αποτελέσματα του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ και τι δρομολογείτε από εδώ και πέρα. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε να μιλήσουμε και να απευθυνθούμε στο κοινό σας για αυτά που μας απασχολούν και την επικαιρότητα. Το συνέδριό μας ολοκληρώθηκε στις 17 Απριλίου. Ένα συνέδριο μαζικό, ένα συνέδριο που με πάρα πολύ κόσμο από όλη την Ελλάδα, με 5.000 συνέδρους, 61 συνέδροι από τη Λέσβο εκπροσώπησαν ως αντιπρόσωποι το νησί μας στο τρίτο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, το οποίο ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία. Ολοκληρώθηκε με αποφάσεις ομόφωνες, αλλά και αποφάσεις οι οποίες πλειοψήφισαν είτε μειοψήφισαν. Αυτό που σηματοδοτήθηκε και αυτό το οποίο έχουμε βάλει ως στόχο είναι αυτό που έχουμε ονομάσει μια νέα αρχή. Μια νέα αρχή με ένα νέο προγραμματικό πλαίσιο με το οποίο απευθυνόμαστε την κοινωνία. Ένα συνέδριο το οποίο θα ολοκληρωθεί ουσιαστικά οι διαδικασίες του με την εκλογή των νέων μας οργάνων της Κεντρικής Επιτροπής, δηλαδή του ανώτου πολιτικού οργάνου του κόμματος, αλλά και την εκλογή του Προέδρου μας από τα μέλη του κόμματος, αλλά και από όσους συμπολίτες μας επιθυμούν να συμμετέχουν και να πάρουν μέρος στη ψηφοφορία και να εγγραφούν και να οργανωθούν στο κόμμα μας και στην οργανωτική μας διάταξη που έχουμε στη Λέσβο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 15 Μαΐου. Στις 15 λοιπόν Μαΐου θα υπάρξουν κάλπες, εκλογικά κέντρα δηλαδή, από τη Μυτιλήνη μέχρι την Ερεσό, στο Πλωμάρι, στη Γέρα, στο Πολυχνήτο, στη Καλονή, στη Πέτρα, στην Αγία Παρασκευή και σε άλλα χωριά της Λέσβου, ώστε όλοι οι συμπολίτες μας, όλοι όσοι συμπολίτες μας αυτοπροσδιορίζονται στον ευρύτερο δημοκρατικό χώρο, στον αριστερό χώρο, στον προοδευτικό χώρο, να έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν και να ψηφίσουν για το πρόεδρο του κόμματος και τα υπάρχοντα μέλη να ψηφίσουν για την εκλογή της Κεντρικής μας Επιτροπής, που για πρώτη φορά είναι μια διαδικασία πρωτόγνωρη, θα έλεγα, για κόμματα της αριστεράς και ειδικά της ανανοτικής αριστεράς. Η εκλογή αυτού του οργάνου από τη βάση θα ψηφίσουν και θα επιλέξουν τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής από το Βόρειο Αιγαίο. Δηλαδή, αν είμαι πιο συγκεκριμένος, στο Βόρειο Αιγαίο υπάρχουν 7 υποψήφοι, οι οποίοι έχουν καταθέσει υποψηφιότητες, 4 από το νησί μας και άλλοι 3 από Χίο, Ικαρία και Σάμο. Θέλετε να μας πείτε τι είναι από τη Λέσβο? Βεβαίως, από τη Λέσβο οι υποψήφοι, ή να ξεκινήσω καταρχήν από τις γυναίκες υποψήφοι. Και εδώ να βάλω μια παρένθεση ότι στο συνέδριο ψηφίστηκε το 50-50, δηλαδή μια ισότιμη συμμετοχή αντρών και γυναικών σε όλα τα κομματικά όργανα του κόμματος. Οπότε από τους 4 που θα εκλεγούν, οι 2 θα είναι γυναίκες. Και από εδώ, από τη Λέσβο, έχουμε την Μαρία την Νικολάρα, στέλεχός μας, γνωστή ως περιφερειακός σύμβουλος στο Περιφερειακό Σύμβουλο του Βορείου Αιγαίου, την Αναστασία Τιδαούση, το βουλευτή μας, τον Γιάννη Μπουρνού, και εγώ ο ίδιος, ο συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής, Σταύρος Καραβασίλης. Και υπάρχουν και οι συνυποψήφοι μας από τα άλλα νησιά, ο βουλευτής ο Ανδρέας Μιχαηλίδης, ο συντονιστής της Ικαρίας ο κύριος Δούρης και η Κυριαζή από την Σάμο. Αυτοί είναι οι υποψήφοι, θα εκλεγούν 4, 2 άντρες και 2 γυναίκες. Αυτοί που μπορούν να ψηφίσουν ήταν αυτοί που γράφονταν μέχρι να γίνει το συνέδριο ή εξακολουθούν οι εγγραφές? Οι εγγραφές ποτέ δεν έχουν σταματήσει να συνεχίζονται και να γράφονται νέα μέλη στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η Κεντρική Επιτροπή θα εκλεγεί από το σώμα το οποίο είχε εκλέξει ουσιαστικά και τους συνέδρους του συνέδριου, δηλαδή όσοι είχαν γραφτεί μέχρι 21 Μαρτίου. Όλοι οι άλλοι συμπολίτες οι οποίοι δεν είχαν γραφτεί μέχρι τότε θα έχουν τη δυνατότητα μέχρι και τελευταία μέρα της ψηφοφορίας να εγγραφούν και να ψηφίσουν για την εκλογή του Προέδρου. Που είχε προηγηθεί σηματοδότησε ένα ίχνος του τι θα ακολουθήσει ενδεχομένως στις εκλογές, δηλαδή ο αριθμός αυτών που συμμετείχαν στις διαδικασίες σας θεωρείτε ότι είναι ικανός ούτως ώστε να σας στηρίξει στις εκλογές που πρόκειται να γίνουν τις εθνικές? Ένα από τα μεγάλα στοιχήματα, πολιτικό στοιχήμα το οποίο μπήκε στο τελευταίο μας συνέδριο είναι αυτή η εκλογή από τη βάση, η εκλογή από τα μέλη του κόμματος. Αυτό είναι προφανώς ένα στοίχημα, είναι η συμμετοχή, δηλαδή να μπορέσει να εκφραστεί συνολικά τα μέλη του κόμματος, δηλαδή όσο πιο πολλοί συμμετέχουν τόσο το καλύτερο. Και κατά δεύτερο είναι να μπορέσουμε τον εκλογικό ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή το ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος έπαιρνε στη Λέσβο 30%,
να μπορέσει να εκφραστεί πλέον οργανωτικά και κομματικά στη Λέσβο. Και αυτό είναι ένας τρόπος να μπορέσουμε να γνωρίσουμε και να μας γνωρίσει ο κόσμος αυτός. Δηλαδή αυτές οι κάλπες, πέρα από μια αμεσότητα συμμετοχής μέσα διαδικασίες του ΣΥΡΙΖΑ, προσφέρει δεύτερον αυτό που σας είπα προηγουμένως, και τρίτον δίνει και τη δυνατότητα και ενός πολιτικού μηνύματος. Γιατί η συγκυρία η οποία έτυχε και βρισκόμαστε πολιτική συγκυρία αυτή τη στιγμή, είναι μια συγκυρία όπου ο κόσμος αναστενάζει κάτω από τους υπέργους λογαριασμούς της ακρίβειας, είναι σε μια κυβέρνηση σε αποδομή, μια κυβέρνηση η οποία έχει φέρει τον κόσμο, δηλαδή και ειδικά τους νησιώτες, σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Οπότε δίνει τη ευκαιρία σε όλους τους αυτούς τους πολίτες μας να εκφραστούν με αυτόν τον συγκεκριμένο τρόπο και να μπορέσουμε και εμείς να σηματοδοτήσουμε τη νέα αρχή που θέλουμε για τη νέα πολιτική αλλαγή. Μια νέα πολιτική αλλαγή η οποία θα βασιστεί σε μια προοδευτική συμμαχία. Σε μια συμμαχία όλων των προοδευτικών δυνάμεων για να μπορέσει να έρθει μια αλλαγή για τόπο. Ποια είναι η αλλαγή που θέλετε να δείτε εσείς? Η αλλαγή μας δεν μπορεί να είναι γενική και αόριστη. Η αλλαγή βασίζεται σε ένα συγκεκριμένο προγραμματικό πλαίσιο. Δηλαδή, στην πολιτική μας απόφαση υπήρξε τα 5 και 1 σημεία. Τα οποία είναι οι πρώτες αλλαγές οι οποίες θέλουμε και επιθυμούμε ως κόμμα να εφαρμόσουμε με την ολοκλήρωση των επόμενων εθνικών εκλογών. Η οποία προγραμματική συμφωνία όμως και ενδεχόμενες συμφωνίες ή συμμαχίες με άλλα κόμματα πρέπει να βασιστούν σε πλαίσια συγκεκριμένα. Δηλαδή, για παράδειγμα, σε συγκεκριμένες δεσμεύσεις, η αύξηση του κατώτου μισθού στα 800 ευρώ πρέπει να είναι μία από τις δεσμεύσεις. Η αποσύρωση της τιμής της ενέργειας από τη τιμή του φυσικού αερίου και το πλαφόν στη χοντρική, λέω ενδεικτικά ορισμένα πράγματα, είναι από αυτές τις δεσμεύσεις. Η κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής που τώρα έχετε για μια κυβέρνηση, μετά αφού πέρασε ο δύσκολος χειμώνας, αφού έχουν έρθει τα καθαριστικά σημειώματα, αφού ο κόσμος δεν μπορεί να πληρώσει, έχει τώρα να πάρει μέτρα, πρέπει και να είναι αναδρομική. Ζητήματα λοιπόν που αφορούν το νέο ΣΥ, η στήριξη του συστήματος υγείας, η στήριξη της εκπαίδευσης, η προσλήψη. Αυτά είναι ζητήματα λοιπόν προγραμματικά που πάνω σε αυτά τα ζητήματα πρέπει να υπάρξει μια συμφωνία για προοδευτική αλλαγή, μια συμφωνία για μια νέα προοδευτική κυβέρνηση. Αυτό ακριβώς λέμε. Τώρα για να επανέλθουμε λίγο στις εκλογικές διαδικασίες. 15 Μαΐου θα στηθούν οι κάλπες. Πότε θα ξέρουμε ακριβώς σε ποια χωριά θα. Έχουν ήδη ουσιαστικά επιλεχθεί όλα τα εκλογικά κέντρα. Θα υπάρξει αναλυτική ανακοίνωση που θα λέει ότι σε κάθε χωριό πού ακριβώς θα βρίσκεται η κάλπη, ώστε να μπορέσει οι συμπολίτες μας να ψηφίσουν. Θα υπάρξει ενημερωτική καμπάνια με διάφορους τρόπους, ώστε να υπάρχει ενημέρωση του κόσμου. Και νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι ότι θα είναι μια πολύ επιτυχημένη διαδικασία. Θα είναι μια διαδικασία όπως πρέπει να είναι, μια δημοκρατική διαδικασία. Μια γιορτή της δημοκρατίας που νομίζω ότι ο προοδευτικός κόσμος και ο δημοκρατικός κόσμος το έχει ανάγκη. Υπάρχει κάτι που θα πρέπει να ξέρουν οι συμμετέχοντες στις διαδικασίες? Οι συμμετέχοντες στις διαδικασίες καταρχήν θα ενημερωθούν σίγουρα όλοι, όπως είπα προηγουμένως, για το πού ακριβώς θα βρίσκονται οι κάλπες. Και το ζήτημα, πέρα από μια απλή συμμετοχή και από μια ψήφο στον πρόεδρο εδώ Τσίπρα, είναι μια πολιτική πράξη και είναι μια πολιτική πράξη η οποία συνοδεύεται και μια εγγραφή σε ένα κόμμα, στο οποίο θα θέλαμε και θα επιθυμούσαμε αυτή να συνεχιστεί. Δηλαδή, η συμμετοχή του κόσμου μέσα από τις γραμμές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας στη Λέσβο, και όταν λέμε συμμετοχή, όχι απλά να ψηφίζουμε, αλλά να συμμετέχουμε, να συνδιαμορφώνουμε τις αποφάσεις. Δηλαδή, στο συνέδριό μας ψηφίστηκε ένα καινούργιο καταστατικό, στο οποίο προβλέπεται μέσα συμμετοχή όλων των μελών του κόμματος, μέσω τοπικών δημοψηφισμάτων ή ευρύτερων, ώστε να υπάρχει μια συνεχής διάδραση και ανατροφοδότηση των μελών του κόμματος μεταξύ τους, για να δώσουμε αξία ουσιαστικά στη συμμετοχή. Γιατί όλοι καταλαβαίνουμε ότι τα πολιτικά κόμματα δεν είναι πλειονεκτικά. Και τα πολιτικά κόμματα, δεν θα έλεγα μόνο για τα κόμματα της αριστεράς, αλλά γενικότερα ευρύτερη συμμετοχή στην πολιτική, ειδικά των νέων, έχει γίνει κάτι πάρα πολύ δύσκολο και κάτι πολλές φορές και αποθητικό, θα έλεγα. Αυτό λοιπόν είναι ένα στοίχημα να καταφέρουμε να ξανακερδίσουμε αυτή την εμπιστοσύνη. Να ξανακερδίσουμε τη συμμετοχή του κόσμου, ώστε να πιστέψει ότι μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα, ότι μπορούν τα πράγματα να πάνε διαφορετικά. Οι μεγάλες αλλαγές που σήμαινε αυτό το συνέδριο στο εσωτερικό του κόμματός σας, ποιες είναι? Καταρχήν, η εκλογή των οργάνων, οι οποίες θα γίνουν για πρώτη φορά με αυτόν τον συγκεκριμένο τρόπο. Κατά δεύτερον, ένα καινούργιο καταστατικό, το οποίο προβλέπει μέσα μια επιτροπή διοντολογίας
για τυχόν ζητήματα τα οποία προκύπτουν, κάτι το οποίο δεν υπήρχε προηγουμένως. Τι θα κάνει ακριβώς αυτή η Επιτροπή? Η Επιτροπή Οντολογίας είναι μια επιτροπή που σε ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν είτε με πρακτικές, είτε με συμπεριφορές, είτε με πολιτικές στάσεις ή θέσεις που δεν εκφράζουν το κόμμα, θα είναι η Επιτροπή η οποία θα αποφασίζει για το αν θα πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα ή όχι. Το 50-50, η ενσωμάτωση του ψηφιακού τρόπου συμμετοχής πλέον σε ένα πολιτικό κόμμα, δηλαδή η θεσμοθέτηση ψηφιακών τρόπων συμμετοχής, ώστε να μπορεί κάποιος να συμμετέχει και να είναι συνεχώς ουσιαστικά παρόν, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι πλέον ο τρόπος ζωής και η ένταση που υπάρχει στην καθημερινότητα είναι ένας από τους αποτρεπτικούς παράγοντες συμμετοχής. Δηλαδή, ένας νέος άνθρωπος ο οποίος δουλεύει 10 και 12 ώρες την ημέρα δεν έχει το χρόνο να διαθέσει, έστω το λίγο χρόνο που μπορεί να χρειαστεί για μια συμμετοχή σε ένα πολιτικό κόμμα. Μέσω λοιπόν ψηφιακής συμμετοχής, αυτό είναι ένας τρόπος να μπορέσει να ακουστεί η άποψή του και να καταγραφεί. Αλλαγές λοιπόν οι οποίες είναι προθετικές, αλλαγές οι οποίες προσπαθούμε και θέλουμε να διαμορφώσουμε αυτό που λέμε την αριστερά του 21ου αιώνα, και νομίζω ότι είμαστε σε μια συγκυρία πλέον και αρκετά αισιόδοξη για την μετέπειτα εξέλιξη και του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά πρωτίστως της ίδιας κοινωνίας. Εσύ, ό,τι έχει να κάνει με την αυτοδιοίκηση, εσείς προετοιμάζεστε για τις επόμενες εκλογές? Ναι, τα στελέχη και τα μέλη μας τα αυτοδιοικητικά, συνολικά στο Βόρειο Αιγαίο, συνεχώς ασχολούνται και παρακολουθούν όλες τις εξελίξεις αυτοδιοικητικά. Πρωτίστως με παρεμβάσεις ώστε να βοηθούμε στην καλύτερη καθημερινότητα των συμπολιτών μας. Όσον αφορά το σχεδιασμό για τις επόμενες εκλογές, ούτε έχουν ληφθεί προφανώς αποφάσεις, καθώς αυτό που προέχει είναι η εκλογή των κομματικών μας οργάνων, που αυτά θα αποφασίσουν για το ποιος θα είναι υποψήφιος περιφερειάρχης, ποιοι θα είναι υποψήφιοι δήμαρχοι και ό,τι αυτό μπορεί να ακολουθήσει. Αλλά σίγουρα με την ολοκλήρωση των διαδικασιών μας θα υπάρξει μια εντατική προετοιμασία, ώστε να προετοιμαστούν τα ψηφοδέλτια, είτε οι συμμαχίες οι οποίες μπορεί να πραγματοποιηθούν σε διάφορους βαθμούς αυτοδιοίκησης, ώστε να υπάρχει και στην αυτοδιοίκηση μια προοδευτική αλλαγή του τόπου.